τη σεζόν 2022-2023 από τα χέρια του κύριου Ανδρέα Μουζουρίδη, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και του κυρίου Δημήτρη Αλετράρη, του Διευθύνοντα Σύμβουλου της ΟΠΑΠ Κύπρου. Έτοιμο το κύπελλο να πάει στα χέρια της ΑΕΚ για ένατη φορά στη Λάρνακα. Κυπελλούχος Κύπρου η Πετρολίνα ΑΕΚ. Για τέταρτη φορά μετά την ενοποίηση του 1994 η ΑΕΚ κατακτάει το κύπελλο 17, 18, 21 και 23. Ενώ ο πεζοπορικός πριν το 1994 πήρε άλλα 5 κύπελλα, 69, 70, 71, 72 και το 1992. Αφήνουμε τις εικόνες και τον ήχο Αντώνη Κατσαρό, Χάρη Μιλτιάδους, με ακούτε, σας βλέπω εκεί, κάνατε αρκετά, καλύψατε αρκετά βήματα από το ημερήσιο στόχο σας, φαντάζομαι. Να πάμε πρώτα στον Αντώνη Κατσαρό για ένα καταληκτικό σχόλιο από εσένα, συνάδελφος που είχαμε μαζί την ευθύνη της μετάδοσης και σήμερα και όλων των παιχνιδιών της σεζόν. Πώς είδες στο τελικό κυπέλλου την νίκη της ΑΕΚ, Αντώνη? Εντάξει, όπως είπαμε, η ΑΕΚ άξια κυπελλούχος για την φετινή σεζόν. Έδειξε μια σταθερή πορεία, την πιο σταθερή πορεία από όλες τις ομάδες, και γι' αυτό έφτασε μέχρι στην κατάκτηση αυτού του τροπέου. Μια ΑΕΚ η οποία πέρασε τον μεγάλο της αντίπαλο στον ημιτελικό με πολύ καλή εμφάνιση, και νομίζω χωρίς να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι βρέθηκε στον τελικό απέναντι στον μεγαλύτερο της αντίπαλο όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Στον τελικό ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο στην ανόρθωση να ελπίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από αυτή την αναμέτρηση, και δίκαια πανηγυρίζουν, όπως βλέπουμε στα πλάνα μας αυτή τη στιγμή, οι παίκτες της ΑΕΚ την κατάκτηση αυτού του τροπαίου.